Ο κύριος με το μικρόφωνο ονομάζεται Σεμπλή Σεμπάλα και η δουλειά του είναι να απευθύνεται στους μετανάστες που βρίσκονται στην Ιταλία, μιλώντας την γλώσσα τους και εξηγώντας τους τα δικαιώματα που έχουν αλλά και τις προοπτικές στην εποχή μετά το lockdown. Οι μετανάστες αυτοί στην πλειοψηφία τους δεν έχουν οικογένειες ή κοινωνικά δίκτυα για να τους υποστηρίξουν σε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο απραξίας. Κατά την καραντίνα, αρκετοί έπεσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ωστόσο, τα φρούτα και τα λαχανικά στα χωράφια δεν γινόταν να περιμένουν. Έπρεπε κάποιος να τα μαζέψει και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση υιοθέτησε ειδικούς κανόνες για τους εργαζομένους σε αγροτικές επιχειρήσεις. Είμαστε στο Καστέλ Βολτούρνο, στην Νότια Ιταλία, την αποκαλούμενη και ως αφρικανική πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπου υπάρχει μια κοινότητα πάνω από 6.000 μεταναστών, οι περισσότεροι από χώρες της υποσαχάρης Αφρικής, που δίνουν καθημερινά αγώνα για να καταφέρουν να επιβιώσουν στον απόϊχο της πανδημίας του κορονοϊού. Οι μετανάστες είναι πάντα οι εύκολοι στόχοι. Μερικοί βγάζουν από την εργασία τους μόλις 2,5 ευρώ την ώρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι εργοδότες τους παρακρατούν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα με το αιτιολογικό της έκδοσης νομιμοποιητικών δικαιολογητικών. Τώρα θα εκμεταλλευτούν και την οικονομική τους απελπισία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε μετανάστες και τους ζητούν 5 και 6.000 ευρώ για να λάβουν τα χαρτιά νομιμοποίησης και παραμονή στη χώρα, οι μετανάστες τους λένε ότι δεν έχουν χρήματα επειδή δεν έχουν εργαστεί λόγω του lockdown. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν ουσιαστικά τους μετανάστες σε φίλους τους που θα τους δανείσουν αυτά τα χρήματα σε γελίες τιμές. Πρόκειται για τους λεγόμενους καρχαρίες των δανείων. Η δραστηριότητα αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που συνηθίζουν να βγάζουν κέρδος από την εκμετάλλευση ανήμπορων ανθρώπων. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην οικοδομή και τον κατασκευαστικό τομέα για χρόνια αφήνουν τις δουλειές τους για να βρουν απασχόληση στον γεωργικό τομέα, ώστε να μπορέσουν να έχουν μία σύμβαση εργασίας και να υποβάλουν έτσι το αίτημά τους για νομιμοποίηση. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να τροποποιηθεί. Η Ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει με δεδομένο ότι ο αριθμός των μεταναστών διαρκώς αυξάνεται. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο εκμετάλλευσης από διάφορα κυκλώματα.